Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόι, επικοινώνησε την Τρίτη με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, συζήτησαν σε πολύ καλό κλίμα για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ευρώπη. Ο κύριος Ραχόι ευχήθηκε στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας καλή επιτυχία στις εθνικές εκλογές της 17ης Ιουνίου. Στο μεταξύ, την ανάγκη διασφάλισης της ευρωπαϊκής πορείας της Ελλάδας τόνισε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος συναντήθηκε στο Επιμελητήριο Χαλκίδας με επιχειρηματίες και τοπικούς παράγοντες. Η λύση για την Ελλάδα βρίσκεται μέσα στην Ευρώπη. Και όλοι μαζί πρέπει αυτή τη λύση να την υπερασπιστούμε. Και όσο περισσότερο υποστηρίζουμε αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική, τόσο περισσότερο θα βγει κερδισμένη και ολόκληρη πατρίδα μας. Επανέλαβε επίσης τα σημεία του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για εξασφάλιση εργασίας σε χιλιάδες ανέργους, σημειώνοντας πως με ένα σταθερό σχέδιο αλλά και με ουσιαστικές αλλαγές στο μνημόνιο θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Το απόγευμα, ο κύριος Σαμαράς παρουσίασε το πρόγραμμά του για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της παράνομης μετανάστευσης. Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ανάπτυξη. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η αγορά, αν θίζει η μαύρη αγορά. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία, ανθίζει η παραοικονομία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το εμπόριο, λειτουργεί το παρεμπόριο και ανθίζει το παρεμπόριο. Δεν μπορεί να υπάρχει οργανωμένη παραγωγή. Όταν όποιος θέλει κλείνει τα λιμάνια όποτε θέλει. Όταν όποιος θέλει παραλύει τους δρόμους κάθε μέρα. Όταν όποιος θέλει κλείνει επιχειρήσεις, διώχνει επιχειρήσεις, ματαιώνει επενδύσεις με μύρια όσα αστεία προσχήματα. Όλα αυτά παραλύουν κάθε υγιή οικονομική δραστηριότητα. Ακυρώνουν κάθε αναπτυξιακή προοπτική και τελικά διώχνουν θέσεις εργασίας. Γιατί οι θέσεις εργασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο σήμερα. Και διώχνουν και τα καλύτερα ταλέντα του τόπου, τα νέα τα παιδιά στο εξωτερικό. Αν λοιπόν θέλουμε πραγματικά ανάπτυξη, αν θέλουμε επενδύσεις, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, αν θέλουμε να υπάρξουν ευκαιρίες για τον τόπο, μέλλον για τους νέους, τότε πρέπει να πάρουμε την έννοια ασφάλεια πολύ σοβαρά. Να καταλάβουμε ότι η ασφάλεια είναι η πιο θεμελιώδης προϋπόθεση ανάπτυξης και να την αποκαταστήσουμε. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, στο νομό Θεσσαλονίκης θα περιοδεύσει την 5η 14 Ιουνίου ο κύριος Σαμαράς, προκειμένου να έρθει σε επικοινωνία με τους πολίτες. Την αναγγελία της περιοδίας έκαναν ο πρόεδρος των οργανώσεων του κόμματος στο νομό, Δημήτρης Τσάμης, και ο υπεύθυνος για τον προεκλογικό αγώνα στη Βόρεια Ελλάδα, Παναγιώτης Ψωμιάδης. Σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν, ο κύριος Ψωμιάδης επιτέθηκε εναντίον του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι παίζει περίεργα και αντεθνικά παιχνίδια στη Θράκη. Κατήγγειλε επίσης ότι μουσουλμάνοι υποψήφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Θράκη κυκλοφόρησαν προεκλογικό φυλάδιο, στο οποίο αναγράφεται ότι οι Τούρκοι αρχίζουν να κατακτούν τη Δυτική Θράκη, και ζήτησε από τον κύριο Τσίπρα να τους αποσύρει από το ψηφοδέλτιο του κόμματός του. Επιπλέον, κατηγόρησε τους προέδρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του Λαός, Πάνο Καμένο και Γιώργο Καρατζαφέρη αντίστοιχα, ότι προχώρησαν σε συκοφαντίες εις βάρος του, επειδή βλέπουν τα ποσοστά των κομμάτων τους να μειώνονται. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης δήλωσε ότι ποτέ δεν είπε ότι η Χρυσή Αυγή είναι αδελφική παράταξη με τη Νέα Δημοκρατία και κάλεσε όσους δεν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία στις 6 Μαΐου να το πράξουν τώρα. Οποιαδήποτε ψήφος εκτός Νέας Δημοκρατίας ή ψήφος σε μικρότερα κόμματα είναι ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ψήφος που θα οδηγήσει τη χώρα σε εθνική τραγωδία, παρατήρησε. Στη συνέντευξη, παρίστατο και ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και υποψήφιος βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Χάρης Αηδωνόπουλος, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα του κυρίου Καμένου και την προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία, για να μην μπει η χώρα σε εθνική περιπέτεια, όπως είπε. Εξάλλου, την προσχώρησή της στη Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε με επιστολή της στον Αντώνη Σαμαρά και η πρώην υποψήφια βουλευτής του ΛΑΟΣ στη ΣΑΜΟ, Θεοδοσία Μπαξεβάνη.